Γεια σε όλους και όλες. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον διαβόητο Ρώσο μυστικιστήρας Πούτιν που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στους τελευταίους αιώνες της παγκόσμιας ιστορίας. Θα δούμε ποιος ήταν και γιατί και πώς δολοφονήθηκε. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε τις κρυφές πτυχές της ζωής του Ρασπούτιν που αποκρύπτονται από το κοινό. Ας ξεκινήσουμε. Ποιος ήταν ο Ρασπούτιν? Ο Ρασπούτιν, πλήρες όνομα Γκριγκόρη Γεφίμοβιτς Ρασπούτιν, ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη ρωσική ιστορία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Απέκτησε επιρροή στην αυλή του τσάρου Νικολάου του Β' και της τσαρίνας Αλεξάνδρας λόγω των υποτιθέμενων θεραπευτικών του ικανοτήτων, ιδιαίτερα βοηθώντας τον γιο τους, Αλεξέη, ο οποίος έπασχε από αιμοροφιλία. Η άνοδος του Ρασπούτιν στο προσκήνιο οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη χαρισματική προσωπικότητα και τη φήμη του ως μυστικιστή και θεραπευτή της πίστης. Ωστόσο, η επιρροή του στη βασιλική οικογένεια και η ανορθόδοξη συμπεριφορά του οδήγησαν σε πολλές εικασίες και επικρίσεις. Πολλοί τον θεώρησαν ως μια χειριστική και ηθικά αμφισβητήσιμη προσωπικότητα που ασκούσε αδικαιολόγητη επιρροή στην τσαρίνα. Η δολοφονία του το 1916 από μια ομάδα ευγενών που φοβόταν την επιρροή του είναι ένα από τα πιο διαβόητα γεγονότα στη ρωσική ιστορία που οδήγησε στη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Η ζωή και η κληρονομιά του Ρασπούτιν συνεχίζουν να γοητεύουν τους ιστορικούς και να χρησιμεύουν ως σύμβολο της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής εκείνης της εποχής στη Ρωσία. Πώς σκοτώθηκε ο Ρασπούτιν? Ο θάνατος του Ρασπούτιν ήταν ένα δραματικό και φρικιαστικό γεγονός. Τη νύχτα της 16ης προς τη 17η ημέρα του Δεκεμβρίου 1916, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο που χρησιμοποιούταν τότε στη Ρωσία, μια ομάδα συνωμοτών με επικεφαλής τον πρίγκιπα Φέληξ Γιουσούποφ και τον Μέγα Δούκα Δμήτρη Παυλόβιτς προσκάλεσε τον Ρασπούτιν στο παλάτι του Γιουσούποφ στην Αγία Πετρούπολη. Σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν, πιστεύοντας ότι η επιρροή του στη βασιλική οικογένεια ήταν επιζήμια για τη Ρωσία. Στο παλάτι προσφέρθηκε στον Ρασπούτιν δηλητηριασμένο κρασί και κέικ, τα οποία αρχικά αρνήθηκε. Αλλά τελικά τα κατανάλωσε. Παραδόξως, το δηλητήριο φαινόταν να έχει μικρή επίδραση πάνω του. Σε απόγνωση, ο Γιουσούποφ πυροβόλησε πολλές φορές τον Ρασπούτιν, αλλά και πάλι δεν πέθανε. Τελικά οι συνωμότες τον χτύπησαν, τον έδεσαν και τον πέταξαν στον παγωμένο ποταμό Νέβα. Η αιτία θανάτου του Ρασπούτιν προσδιορίστηκε τελικά ότι ήταν ο πνιγμός. Οι ακριβείς λεπτομέρειες του θανάτου του Ρασπούτιν έχουν γίνει αντικείμενο πολλών εικασιών και μύθων όλα αυτά τα χρόνια, με διάφορους ερευνητές να αναφέρουν διαφορετικές εκδοχές των γεγονότων. Ωστόσο, η γενική συνένεση είναι ότι πράγματι δηλητηριάστηκε, πυροβολήθηκε και πνίγηκε, αν και η αλληλουχία των γεγονότων και η έκταση της αντίστασής του στο δηλητήριο και τον τραυματισμό παραμένουν θέματα συζήτησης. Αν μπορούσε να αντέξει δηλητήριο και πυροβολισμούς, τότε θα πρέπει να ήταν κάποιος πραγματικά ιδιαίτερος μοναδικός κατά κάποιον τρόπο. Πράγματι, η ικανότητα του Ρασπούτιν να επιβιώνει από δηλητηρίαση και τραύματα από πυροβολισμούς έχει συμβάλει στο μυστήριο που τον περιβάλλει. Ορισμένες θεωρίες προτείνουν ότι η φαινομενική ανθεκτικότητά του θα μπορούσε να οφειλόταν σε παράγοντες όπως το μεγάλο του ανάστημα, η υψηλή του ανοχή στο αλκοόλ, που μπορεί να μετριάσει τα αποτελέσματα του δηλητηρίου, ή ακόμα και η ισχυρή του θέληση και πίστη στο δικό του αίτητο. Επιπλέον, οι ιστορικές αφηγήσεις του θανάτου του Ρασπούτιν ποικίλουν ως προς τις λεπτομέρειες, οδηγώντας σε εικασίες και συζητήσεις για το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ. Μερικοί σκεπτικιστές αμφισβήτησαν την ακρίβεια των γεγονότων, υποδηλώνοντας ότι ο Ρασπούτιν μπορεί να ήταν πιο ευάλωτος από ό,τι συνήθως πιστεύεται. Ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες, η ικανότητα του Ρασπούτιν να επιβιώνει από πολλαπλές απόπειρες κατά της ζωής του έχει συμβάλει στη διαρκή φήμη του ως φιγούρα ίντριγκας και γοητείας στην ιστορία. Η ιδιαίτερη, θα έλεγα υπερφυσική προσωπικότητά του και οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του συνεχίζουν να εχμαλωτίζουν τη φαντασία και να εμπνέουν διάφορες ερμηνείες και απεικονίσεις στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη λαϊκή κουλτούρα. Υπάρχουν λεπτομέρειες για τη ζωή, την προσωπικότητα ή τον θάνατό του που γενικά αποκρύπτονται από το κοινό. Ενώ πολλά έχουν γραφτεί για τον Ρασπούτιν, εξακολουθούν να υπάρχουν πτυχές της ζωής, της προσωπικότητας και του θανάτου του που παραμένουν καλυμμένες από μυστήριο ή υπόκεινται σε διαφορετικές ερμηνείες.
ορισμένες λεπτομέρειες που δεν είναι ευρέως γνωστές ή συζητούνται ακόμη περιλαμβάνουν. Πρώιμη ζωή. Η πρώιμη ζωή του Ρασπούτιν πριν αποκτήσει εξέχουσα θέση στην αυλή του Τσάρου Νικολάου του Β' δεν τεκμηριώνεται εκτενώς. Υπάρχουν κενά στη βιογραφία του και ορισμένες πτυχές της ανατροφής και της οικογενειακής του καταγωγής παραμένουν ασαφείς. Προσωπικές πεποιθήσεις και πρακτικές. Ενώ ο Ρασπούτιν ήταν γνωστός ως μυστικιστής και θεραπευτής πίστης, η ακριβής φύση των πεποιθήσεων και των πνευματικών πρακτικών του δεν είναι πλήρως κατανοητή. Συνδέθηκε με μια αίρεση του Ρωσικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού, γνωστή ως KHLYSTS, αλλά η έκταση της ενασχόλησής του με αυτούς και τα συγκεκριμένα δόγματα τα οποία ασπάζονταν δεν είναι καλά τεκμηριωμένα. Έκταση επιρροής. Ενώ η επιρροή του Ρασπούτιν στη βασιλική οικογένεια είναι γνωστή, η ακριβής φύση και η έκταση της επιρροής του παραμένει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ιστορικών. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είχε βαθύ αντίκτυπο στις πολιτικές αποφάσεις και τους κρατικούς διορισμούς, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η επιρροή του αποδίδονταν εσφαλμένα υπερβολική από τους εχθρούς του για τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς. Θάνατος. Παρά τις πολυάριθμες αναφορές για τον θάνατο του Ρασπούτιν, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες και αντιφάσεις στις λεπτομέρειες. Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατό του, καθώς και η έκταση της αντίστασής του στο δηλητήριο και τον τραυματισμό, συνεχίζουν να αποτελούν θέματα εικασιών και συζητήσεων. Κληρονομιά και μύθος. Με τα χρόνια, η ζωή και ο θάνατος του Ρασπούτιν έχουν μυθοποιηθεί και ωρεοποιηθεί, οδηγώντας στον πολλαπλασιασμό διαφόρων θρύλων και φημών. Η διάκριση των πραγματικών γεγονότων από τη μυθοπλασία μπορεί να είναι πρόκληση, καθώς ορισμένες ιστορίες για τον Ρασπούτιν μπορεί να έχουν τις ρίζες τους περισσότερο στον μύθο παρά στην ιστορική πραγματικότητα. Ενώ οι ιστορικοί συνεχίζουν να ερευνούν και να αναλύουν τη ζωή του Ρασπούτιν, μπορεί πάντα να υπάρχουν πτυχές της ιστορίας του που παραμένουν άπιαστες ή ανοιχτές σε ερμηνεία. Εντάξει λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς!